Μία όλων εκείνων που έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις για να συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά τους. Και είναι μια συζήτηση που κάνουμε κάθε χρόνο και κάθε χρόνο αποκτά διαφορετικό ενδιαφέρον λόγω των αλλαγών που συντελούνται. Γι' αυτό έχουμε μαζί μας εδώ στο στούντιο τον κύριο Κωστή Κατσανέβα, το σύμβουλο σταδιοδρομίας, ο οποίος είναι ο άνθρωπος των ημερών, των προηγούμενων ημερών, σήμερα τελευταία ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατσανέβα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τελειώνει η αγωνία λοιπόν σήμερα στα μεσάνυχτα. Ολοκληρώνεται η διαδικασία της επιλογής των σπουδών. Να πούμε. Καλές επιλογές και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Οι βάσεις θα ανακοινωθούν τέλος του μήνα. Τέλος του μήνα οι βάσεις. Νωρίτερα πλέον έχουμε τις βάσεις από ό,τι θυμόμαστε παλαιότερα, τέλη Αυγούστου. Τα τελευταία χρόνια δηλαδή καθιερώνεται. Πάμε όμως να δούμε όμως ποιοι είναι οι χρυσοί κανόνες για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού μαζί σας, θα μας πείτε, και τα μυστικά. Βεβαίως. Το πιο σημαντικό για εμάς είναι να αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Σωστή. Νομίζω θα συμφωνήσετε κι εσείς. Αγαπάτε το επάγγελμά σας. Αν δεν το αγαπάς, ειδικά αυτό το επάγγελμα δεν το κάνεις. Είμαι σίγουρος. Όταν αγαπάμε αυτό που κάνουμε, είμαστε πιο παραγωγικοί. Και μπορεί να ακούγεται λίγο τυπικό αυτό, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Το βλέπουμε σε έρευνες και το βλέπουμε σαν προστιθέμενη αξία προς την οικονομία. Άρα, τι λέμε στα παιδιά, να επιλέξετε ένα επιστημονικό αντικείμενο το οποίο σας ταιριάζει, να ταυτίζεται με τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις. Τουλάχιστον μέχρι τα 18, ό,τι έχουν καταλάβει να τους ταιριάζει, γιατί μετά αλλάζουν όλα. Υπάρχουν ψυχομετρικά τεστ, υπάρχουν τεστ προσωπικότητας επαγγελματικών ενδιαφέροντων. Βοηθούν γονείς. Βοηθούν σε αυτή τη διαδικασία. Το δεύτερο κριτήριο είναι η ενημέρωση. Πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία να μάθουμε για τις σπουδές, τα μαθήματα, τα επαγγελματικά δικαιώματα. Το πρόγραμμα σπουδών που έχει κάθε σχολή που θέλουμε να επιλέξουμε, βέβαια. Ναι. Ακριβώς. Άμα δεν μας αρέσει η χημεία, να μην μπούμε σε μια σχολή η οποία αφορά. Έχει 60% μαθήματα χημίας, παραδείγματος χάρη. Και βεβαίως να δούμε και τις τάσεις στην αγορά εργασίας, γιατί είναι το πιο σημαντικό μετά τις σπουδές που θα μπορούν να εργοδοτηθούν πάρα πολύ οι άνθρωποι που είναι το κομμάτι πια των τάσεων. Ωστόσο, εμείς παραμένουμε στο ότι πρέπει να αγαπάνε αυτό που κάνουν. Γιατί με μια εξειδίκευση, και ξέρετε, στη ζωή έρχονται στροφές, έρχονται εμπόδια, έρχονται πράγματα που μας αλλάζουν κατεύθυνση και μπορούμε να γίνουμε καλοί σε αυτό που κάνουμε. Είναι η διάθεση που μετράει. Η τάση εργασίας, ωστόσο, η αγορά εργασίας αλλάζει. Μας απαιτεί να είμαστε διαρκώς σε διαβίου μάθηση διαδικασία, να αναβαθμίζουμε τις δεξιότητες μας και τις γνώσεις μας. Η οικογένεια πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην επιλογή? Πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε 2-3 βαθμούς. Πρώτον, παρατηρούμε μια πίεση προς τα παραδοσιακά επαγγέλματα. Έχουμε τους γονείς. Νομική, ιατρική, φαντάζομαι. Ναι, και θα το δούμε αυτό στην επόμενη κάρτα, όπου επιλέγουμε και ψηφίζουμε, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, κλασικές σχολές. Ιατρική, ψυχολογία, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, χημεία και άλλα αντίστοιχα. Αυτές είναι τάσεις οι οποίες δεν αλλάζουν πάρα πολύ κάθε χρόνο και εκεί βλέπουμε σαν πρώτη επιλογή αυτά τα δεδομένα. Εδώ, δηλαδή βλέπουμε τις προτιμήσεις των σχολών. Αυτά είναι σύμφωνα με τα δεδομένα του 23, δεν θεωρούμε ότι θα αλλάξουν πάρα πολύ. Ότι δηλαδή περισσότεροι προτιμούν ιατρική, νομική, ψυχολογία, ηλεκτρολόγων, μηχανικών, πολυτεχνείο, φαντάζομαι, πληροφορικής και χημίας. Ναι, και έχουμε δει μια τάση να συμμετέχουν περισσότεροι υποψήφοι στο τέταρτο πεδίο, που αφορά τμήματα οικονομικών σπουδών και πληροφορικής. Αυτό στην αγορά εργασίας έχει μια αντιστοίχηση? Ναι. Φυσικά. Ναι. Έχουμε περισσότερα στελέχη διοίκησης, περισσότερους στον χώρο της έρευνας, στο κομμάτι των οικονομικών σπουδών και άλλα αντίστοιχα που προέρχονται από αυτό το πεδίο. Παρατηρούμε μια ενδιαφέρουσα αλλαγή που βλέπουμε μια αύξηση στις σχολές ΔΕΤ, Διοίκησης Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, που είναι μια καλή σχολή γιατί βοηθάει στο να κατανοήσουμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, παραδείγματος χάρη. Ναι, αλλά έχουμε και μείωση στις θετικές σπουδές λόγω του ότι μετά δεν μπορούν να βρουν δουλειά οι άνθρωποι, γι' αυτό πιστεύετε? Κοιτάξτε, όχι απαραίτητα. Ναι. Είναι μια τάση η οποία μπορεί να αλλάζει λόγω των καιρών. Mm-hmm. Είναι κάποια επαγγέλματα που μπορούμε να περάσουμε από τις θετικές σπουδές που δεν απαραίτητα δεν έχουν προοπτικές, ίσα-ίσα που έχουν. Απλά μπορεί να θεωρηθούν κάπως σαν κλειστά επαγγέλματα. Για παράδειγμα, κάποιος μηχανικός αντίστοιχος που μπορεί να νιώθει ότι δεν θέλει να είναι ελεύθερος επαγγελματίας για να ασχοληθεί απαραίτητα με αυτό το επάγγελμα, σαν κλειστό επάγγελμα. Αυτό έχουμε περισσότερες διεξόδους, δηλαδή. Έχουμε την διεπιστημονικότητα. Mm-hmm. Πολλά πτυχία, πολλά τμήματα μας δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσουμε βασικές γνώσεις και δεξιότητες και να ασχοληθούμε με πολλαπλούς κλάδους. Και είναι σημαντικό αυτό. Οπότε βλέπουμε τις σχολές με προοπτικές, ψηφιακών μέσων. Ναι. Πολλές σχολές. Η ψηφιακών μέσων και η επικοινωνία στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Στο Αργοστόλι, μια εξαιρετική επιλογή. Και το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, οι σχολές στην επαρχία έχουν πάρα πολλά να προσφέρουν. Τα μόρια δεν είναι σημείο αναφοράς όσον αφορά. Πλέον όχι, νομίζω ότι. Δεν θα έλεγα ποτέ. Είμαστε υπέρμαχοι υποστηρικτές της επαρχίας που μπορούν να προσφέρουν πολλά πράγματα. Γνωρίζω και αρχισυντάκτες σε μεγάλα κανάλια που έχουν περάσει από αυτή τη σχολή και είναι αρκετά ικανοποιημένοι. Έχουν και άλλες σχολές ναυπηγών μηχανικών. Να αναφερθούμε στο ότι 11 τμήματα στην Ελλάδα σήμερα έχουν λάβει ίσα επαγγελματικά δικαιώματα. Τα πρώην ΤΕΗ, ΝΙΝΑΗ, όπως
το ΠΑΔΑ, Πανεπιστήμιο Ειδικής Αττικής, οι ναυπηγοί μηχανικοί λάβανε ίσα επαγγελματικά δικαιώματα. Σημαντικό, σημαντικό. Και άλλα αντίστοιχα. Αν και βέβαια δεν υπάρχει ο αντίλογος για τα ΤΕΙ τα οποία μετατράπηκαν σε ΕΙ από κάποιους. Ότι... Ναι, εντάξει, είναι, αυτή είναι μια πολιτική συζήτηση ευρύτερα, αλλά η πραγματικότητα. Μπορεί να την κάνουμε σε λίγο, κύριε Διαμαντοπούλη, που ξέρει και τα θέματα παιδιάς. Σίγουρα θα έχει πολλά να προσφέρει. Είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, γιατί αυτό θα δούμε ότι θα αλλάξει κάποιες βάσεις όσον αφορά. Τις πολιτικές σχολές αυτές. Εδώ όμως βλέπω και στο πεδίο υγείας και ζωής ότι είναι σχολές με προοπτικής. Έχει αλλάξει κάτι στο κομμάτι αυτό, δηλαδή έχει. Σε σχέση και με όλοι, το ότι... Όλοι γνωρίζουμε μία τάση, να μιλάμε για τις τάσεις στην αγορά εργασίας. Το δημογραφικό. Το δημογραφικό είναι μεγάλο Δυστυχώς, πρόβλημα. Δυστυχώς ο κόσμος, ο πληθυσμός μας συρρυκνώνεται και γεννάει. Σημαίνει ότι έχουμε μεγάλη ανάγκη για επαγγέλματα στον χώρο της περίθαλψης, της πρόνοιας και της υγείας. Μάλιστα. Η νοσηλευτική είναι μια εξαιρετική επιλογή γιατί είναι σχετικά χαμηλών μορίων και μπορεί να προσφέρει και μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης τη δυνατότητα άμεσης απορρόφησης στην αγορά εργασίας, εάν μας ενδιαφέρει το αντικείμενο. Βέβαια. Και η απορρόφηση στην αγορά εργασίας είναι ένα κριτήριο πολύ σημαντικό τώρα για τους υποψήφιους. Όλοι ζορίζονται οικονομικά και να διεκπαιρεώσουν τις σπουδές τους. Πόσο μάλλον θέλουν μια γρήγορη μετά αποκατάσταση πάνω σε αυτό που σπούδασαν. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές, υποψήφιους πλέον σπουδαστές. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ.